Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ σήμερα εδώ. Χαίρομαι για το φθινοπορεινό σχολείο. Και νομίζω ότι κάπως βρισκόμαι, οι παρουσιάσεις μας είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, έτσι όπως τις χτίσαμε, χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Οπότε εγώ, πέρα από το εργαλείο, θα παρουσιάσω και κάποια επόμενα βήματα που σκεφτόμαστε να ακολουθήσουμε. Αλλά ας πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα σε αυτή την παρουσίαση έτσι σύντομα τι είναι το Lumio, πώς λειτουργεί, μια προετοιμασία για τη διαβούλευση που έχουμε σχεδιάσει, πώς θα χρησιμοποιήσουμε το Lumio και θα δούμε έτσι ένα beta περιβάλλον του Lumio. Τώρα, τι είναι το Lumio και γιατί έχει ενδιαφέρον μια τέτοια γενεαλογία του εργαλείου. Γιατί το εργαλείο αυτό ξεκίνησε ακριβώς για να καλύψει τις ανάγκες του κινήματος Occupy στη Νέα Ζηλανδία. Χρειάζονταν ένα νέο εργαλείο, το οποίο ψηφιακό μάλιστα, να ακολουθεί τις ιδέες και τις αρχές που είχε αυτό το κίνημα. Και έτσι μια ομάδα πληροφορικάριων στη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε να φτιάχνει το Lumio. Αποτελεί ένα παράδειγμα ψηφιακών κοινών και τελεί υπό την αιγίδα ενός συνεταιρισμού πλατφόρμας. Πράγματα που είδαμε μέσα στο φθινοπορεινό σχολείο με τις παρουσιάσεις του Άλεξ του Παζαΐτη. Και το ίδιο ως αυτός ο συνεταιρισμός πλατφόρμας ανήκει σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα της Νέας Ζηλανδίας που λέγεται Enspiral. Και έχουν χτίσει ένα τέτοιο ίδρυμα. Οπότε και το ίδιο το εργαλείο είναι ωραίο το πώς έχει δημιουργηθεί, υπό ποιους όρους και πώς συντηρείται και αναπτύσσεται και συνεργάζεται ευρύτερα. Όμως τι κάνει, είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο συζήτησης και ψηφοφορίας, το οποίο προσφέρει ένα κοινό χώρο διαμοιρασμού απόψεων, πληροφοριών, προτάσεων και αποτελεσμάτων. Πάμε λίγο να δούμε πώς λειτουργεί το Lumio. Αυτές τις εικόνες, τις έτσι πολύ ωραίες, τις πήρα από το ίδιο του στο site. Και έχει μια πολύ απλή λογική από πίσω. Γυρνάει και σου λέει ότι για να λειτουργήσει το Lumio χρειάζεται να έχουμε μια ομάδα η οποία συνδέεται στους υπολογιστές της. Και θα δούμε ποια είναι αυτή η ομάδα αργότερα στη δικιά μας την περίπτωση. Μετά κάθε ομάδα ανοίγει ένα thread, ένα νήμα συζήτησης όπως μεταφράζει στα ελληνικά, στο οποίο συζητάει το θέμα που τους απασχολεί. Τα μέλη μπορούν να μπουν, να κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις, έχει και ενσωματωμένα κάποια εργαλεία μέσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αφού αυτό το θέμα οριμάσει, τότε γίνεται μία πρόταση. Το εργαλείο αυτό δίνει πολλούς τρόπους για να καταθέσεις την πρότασή σου ως διαδικασία και στο τέλος τα μέλη που συμμετείχαν στη διαβούλευση μπορούν να ψηφίσουν και να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο σου λέει εξ αρχής πόσο χρόνο έχεις για να ψηφίσεις, ποια είναι τα αποτελέσματα, σου δίνει έξτρα χαρακτηριστικά όπως να μην βλέπεις τι έχουν ψηφίσει άλλοι ώστε να κλείσει η τεχνολογία, να δικαιολογείς την ψήφο σου κτλ. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να βοηθήσει τη διαδικασία που έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής, να υλοποιηθεί. Τώρα, ποιες είναι οι μελλοντικές μας δράσεις και πώς ταιριάζει εδώ και το ίδιο το Lumio. Σήμερα τελειώνει το φθινοπορεινό σχολείο η Σύνοδος και μετά από αυτό τον επόμενο καιρό χρειάζεται να επεξεργαστούμε το υλικό, να υποτιτλιστεί και να ανέβει στο διαδίκτυο. Τον Ιανουάριο υπολογίζουμε ότι αυτό θα γίνει. Παράλληλα όμως, έχουμε στείλει το προτινόμενο μοντέλο νόμου πλαισίου περί συνεταιρισμών στην Επιτροπή Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για να μας δώσει σχόλια. Και έχουμε ήδη λάβει κάποια σχόλια, αλλά περιμένουμε την τελική έκθεση. Που αυτή η έκθεση είναι η προτάσεις, ας πούμε, παγκοσμίως των ειδικών του συνεταιριστικού δικαίου στην πρότασή μας αυτή και αναμένουμε να ενσωματωθούν στο κείμενο που έχει ήδη δημιουργηθεί με τη διαδικασία που περιέγραψε η Σοφία. Έτσι, το Φεβρουάριο θα μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό είναι το προτινόμενο μοντέλο νόμου πλαισίου περί συνεταιρισμών που συζητάμε. Τώρα, και πώς έρχεται το Lumio σε αυτή τη διαδικασία.
ξεκινάμε με το Φλεβάρι, το οποίο πρέπει να βρούμε την ομάδα. Και ποια είναι η ομάδα? Εδώ είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει ένα εθνικό μητρό περισυνεταιρισμών. Όπως ανέφερε και η Ιφηγένεια, δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε μια εντατική προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με δικτυό συνεταιρισμών διαφορετικών μορφών, με εγχειρήματα καλού και άλλους συνεταιρισμούς, αλλά και υποστηρικτικούς φορείς που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Στο επόμενο στάδιο, θεωρήσαμε ότι ένα τρίμηνο είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος. Θα γίνει διαβούλευση, όπως θα δούμε, ανά άρθρο. Δηλαδή, σε κάθε άρθρο θα μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε από το παραπάνω μέλη αναφέραμε και να σχολιάζει, να προσθέτει, να αφαιρεί, να καταθέτει ερωτήσεις κτλ. Έτσι, τον Ιούνιο περιμένουμε να γίνει μια σύνθεση των σχολείων της διαβούλευσης, να συνταχθεί και μια συνοδευτική έκθεση, η οποία θα λέει για ποιο λόγο κάποια σχόλια ενσωματώθηκαν και κάποια άλλα όχι, για να είναι ένα συνεκτικό μοντέλο, και θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία, έτσι ώστε τον Ιούλιο με το καλό να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Επιτροπής Συνεταιριστικής Έρευνας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το σχέδιό μας. Σας ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου λίγο να μπω στο ίδιο το περιβάλλον του Λούμιο για να καταλάβετε τι σας λέω, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης. Μισό λεπτό να δω. Ωραία. Τώρα, ελπίζω ότι βλέπετε, αν μπορεί ο Κώστας να ανέψει για να δω ότι είμαστε εντάξει. Ωραία. Ξεκινάμε, συνδεόμαστε και ξεκινάμε με αυτό το περιβάλλον. Πάνω αριστερά έχουμε τρεις γραμμούλες οι οποίες εμφανίζουν αυτό το μενού. Και πάνω-πάνω έχουμε βάλει να εμφανίζονται και καθένα από εδώ που βλέπετε είναι τα κεφάλαια έτσι όπως τα έχουμε μέχρι στιγμής. Πάνω έχουμε τα αρχεία τα οποία μπορεί κάποιο άτομο να κατεβάσει τόσο την αιτιολογική έκθεση με ένα κλικ που βλέπετε, όσο και το προτινόμενο μοντέλο νόμου πλαισίου περισυνεταιρισμών. Απλά ανοίγω ενδεικτικά για να δείτε. Κάτι πήγε λάθος. Συγγνώμη. Μπαίνουν αυτά στις ζωντανές εμφανίσεις. Ναι, έκλεισα κατά λάθος το αρχείο. Επιτρέψτε μου πάλι να συνδεθώ. Θα ήταν ωραία πάντως να είχαμε αυτό το background στο νόμο. Θα ήταν λίγο πιο φαντάζει. Online cards. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Να σας δείξω λίγο και... Είναι ότι είναι ανοιχτό. Μισό λεπτό. Τα τεχνικά. Βλέπουμε λίγο εδώ. Έχει πάνω το κουμπί login. Συνδέομαι με το επαγγελματικό μου email. Και μου στέλνει ένα κωδικό στο προσωπικό email κάθε φορά για να γίνει ταυτοποίηση. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα ταυτοποίηση αυτό το εργαλείο. Έλα καλό μου email. Οπότε έρχεται σε λίγο, νάτος, έρχεται ο κωδικός. Τον αντιγράφουμε και έχουμε συνδεθεί. Και τώρα βλέπουμε ότι ξεκλειδώνει. Πάμε τώρα εδώ, είδαμε τα αρχεία και πάμε στο κεφάλαιο 1. Θα ανοίξω ενδεικτικά το άρθρο 2. Εδώ θα εμφανίζονται και τα μέρη τα οποία έχουν μπει μέσα και διαλέγουν να μπουν να σχολιάσουν στο κάθε κεφάλαιο. Και μπαίνουμε, ας πούμε, εδώ στις δραστηριότητες, το οποίο βλέπετε εδώ. Και τώρα πώς κάνουμε τα σχόλια. Γυρνάμε από κάτω, όπως οι παλιότεροι και οι παλιότερες μπορείς να θυμάστε, σε ένα φόρουμ και γράφεις. Καλή σπέρα σας. Θα πρότεινα στην παράγραφο 1 να προσθεθεί και η
κατηγορία των στεγαστικών συνεταιρισμών. Ωραία. Και φαίνεται από το account σου ποιος κάνει το post. Που το θεωρούμε σημαντικό για να δούμε. Ωραία. Αφού βλέπουμε αυτό, θα μπορούσε από κάτω κάποιος άλλος να κάνει ένα άλλο σχόλιο. Να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, να κάνει ένα συγκεκριμένο poll. Οπότε μπορούμε και να κάνουμε γενικά σχόλια, αλλά και να εμβαθύνουμε τη συζήτηση σε συγκεκριμένα σχόλια. Και αφού, όπως είπαμε, θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία, στο τέλος θα γίνει μια ενσωμάτωση όλων των σχολείων και θα γίνει μια ψηφοφορία από τα καλώντας τα άτομα που συμμετείχανε, η οποία θα έχει το τελικό αρχείο και θα μπορούν τα άτομα να συμμετέχουν, αλλά και την συνοδευτική έκθεση, και θα μπορούν να ψηφίσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό μετά να το παρουσιάσουμε δημόσια, και ελπίζουμε να αποτελέσει την αφορμή για δράση συνηγορίας από, με και για το ίδιο το πεδίο. Αυτά από μένα. Συγγνώμη τώρα για το τεχνικό λάθος που έγινε. Αλλά όπως ακούστηκε, συμβαίνουν αυτά στα ζωντινά.